Σήμερα λοιπόν που είμαι αγχωμένη, καλούμε να ηρεμήσω τον εαυτό μου, καλούμε να με επαναφέρω σε ένα καλό state of mind, γιατί τι τον έχουμε τον εαυτό αν είναι να μην το φροντίζουμε. Και αποφάσισα να σας πάρω μαζί μου σε αυτό και να πω σε σένα που με βλέπεις και μπορεί να έχεις και εσύ άγχος, αυτά που θα πω και σε μένα, γιατί μπορεί και εσύ να τα χρειάζεσαι, γιατί μπορεί και εσύ να έχεις μέσα σου ένα τέτοιο κομμάτι που σε βασανίζει όπως έχω εγώ και μπορεί να χρειάζεσαι να ακούσεις αυτά που χρειάζομαι εγώ να ακούσω. Ηρέμησε. Θα καταφέρεις αυτά που θέλεις. Δεν θα είναι τόσο δύσκολα όσο νομίζεις, γιατί θα είσαι έτοιμη για αυτά. Και το γυμνάσιο φάνταζε βουνό όταν ήσουν 7 χρονών και οι Πανελλήνιες φάνταζαν βουνό όταν ήσουν 13 χρονών. Και το να μπεις σε μία σοβαρή σχέση φάνταζε βουνό όταν ήσουν 15 χρονών. Αλλά όταν πια ήσουν έτοιμη, όταν ήρθε η ώρα να τα κάνεις αυτά, μπορούσες να τα κάνεις και σου βγήκαν φυσικά και αβίαστα και δεν ήταν τόσο δύσκολα. Γιατί ακριβώς ήρθαν σε μία ηλικία που ήσουν έτοιμη να τα δεχτείς. Επομένως, αν τώρα δεν το έχεις αυτό που θέλεις να αποκτήσεις και τόσο πολύ σε αγχώνει, δεν πειράζει, γιατί θα το βρεις και θα το αποκτήσεις όταν θα είσαι έτοιμη να το δεχτείς. Δεν χρειάζεται να προτρέχεις, όλα θα γίνουν. Θα βρεις δουλειά, θα βρεις ένα όμορφο σπίτι, θα καταφέρεις να γίνεις καλύτερη, θα πάρεις αύξηση, θα βρεις αυτό που σου αρέσει, θα ταξιδέψεις. Έχεις μια ολόκληρη ζωή μπροστά σου. Δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι σήμερα για καταστάσεις που δεν είναι του σήμερα. Και εσύ μπορεί να αισθάνεσαι ότι θα έπρεπε σήμερα να έχεις φτάσει εκεί, αλλά ίσως τελικά να μην έπρεπε. Γιατί ίσως σήμερα να μην είσαι έτοιμη να δεχτείς την επιτυχία. Ίσως σήμερα να τα θαλάσσονες εάν σου ερχόταν. Και ίσως σήμερα να μην την αξίζεις. Και ίσως τελικά δεν είναι τόσο κακό που δεν την αξίζεις σήμερα. Θα σου έρθει, γιατί θα δουλέψεις περισσότερο και θα σου έρθει. Και όταν θα δουλεύεις, δεν σημαίνει ότι θα υποφέρεις, θα δουλεύεις αλλά θα ευχαριστιέσαι, γιατί αυτό που θα κάνεις θα είναι μέσα στις κλίσεις σου και μέσα στις εκάστοτε δυνατότητές σου. Και αν κάποιες φορές πέφτεις, μη στεναχωριέσαι, θα σηκωθούμε. Είμαστε επίμονοι. Ξέρω ότι φοβάσαι, ξέρω ότι πληγώνεσαι εύκολα. Φοβάσαι να έρχεσαι αντιμέτωπος με άλλους, ακόμα και όταν αυτοί οι άλλοι είναι οι φίλοι σου. Μαζί θα μάθουμε να διεκδικούμε. Μπορείς στην αρχή να το κάνεις δειλά-δειλά, όχι τόσο σωστά, μπορεί να τρέμει η φωνή σου, μπορεί να κάνεις λάθη, μπορεί να μην το καταφέρεις αυτό που ήθελες να πετύχεις. Μπορεί να καταφέρεις τελικά να διεκδικήσεις αυτό που θέλεις και να καταλήξεις σε καυγά όπως τόσο πολύ φοβάσαι και να κλαις στο κρεβάτι σου για ώρες λόγω αυτού. Αλλά δεν πειράζει, γιατί έτσι θα μάθεις. Θα πρέπει να κάνεις σιγά σιγά μικρά βηματάκια προκειμένου να μάθεις να διεκδικείς. Αυτή τη στιγμή φοβάσαι, δεν είναι κακό που φοβάσαι, γιατί έχουμε έρθει σε αυτόν τον κόσμο για να μαθαίνουμε. Σιγά σιγά λοιπόν θα μάθεις, για την ώρα δεν ξέρεις, αλλά δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι γι' αυτό, όλα θα γίνουν. Πάρε μια βαθιά αναπνοή. Άλλη μια. Επανέλαβε το αυτό μέχρι να είσαι καλά. Και ό,τι και να γίνει, εμείς θα σηκωθούμε.